Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Κυρίες και... Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι παρακαλώ. Συνάδελφοι. Παρακαλώ. 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 Ησυχία. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, παρακαλώ. Ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ, τι να κάνω. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Για το ζήτημα καθ' αυτής της αντισυνταγματικότητας που μίλησε ο κύριος Βορύδης, νομίζω ότι τα στοιχεία, τα νομικά και επιστημονικά που κατέθεσε προηγούμενο ο κύριος Λιάπας είναι απολύτως σαφή για το ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά η ουσία έχει σημασία και επί της ουσίας έθεσε τα ζητήματα και ο κύριος Βορύδης και οι μετέπειτα ομιλητές. Και για αυτήν θα μιλήσω κι εγώ. Επί 20 χρόνια και υπήρχε με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών και των κυβερνήσεων ένα άνομο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο για το οποίο αρκετές φορές δεν φταίγαν ούτε καν οι ίδιοι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών μέσων. Αλλά ήταν μια προσπάθεια ακόμα και αυτών ομοιρίας τους στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής. Οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, έδιναν οι ίδιες, χωρίς ποτέ να τεθεί τότε ζήτημα αντισυνταγματικότητας, όλες τις άδειες, μιλάω για το αναλογικό τοπίο, όλες, ακούστε κύριε Βούλτεψη, όλες τις παρατάσεις αδειών, όλες τις παρατάσεις αδειών, όλες τις άθλιες τροπολογίες κάθε 31 12 που ερχόμασταν εδώ να ψηφίσουμε, που μέσα σε μέρες μνημονίων και με δεσμεύσεις του πρώτου και δεύτερου μνημονίου απαλλάσσονταν από το 20% του να δίνουν το τζίρο τους, οι κυβερνήσεις των οποίων ηγούνταν στελέχη τα οποία μιλάνε σήμερα. Ακούστηκαν προηγούμενα ό,τι ακούστηκε, δεν θέλω καθόλου να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Για χώρες και για εποχές και φάσεις οδυνηρές που πέρασε η χώρα μας, δίνανε επί δεκαετίες νεράκι και δίνανε και στέγη σε αυτό το θερμοκήπιο της διαπλοκής. Και ερχόμαστε σήμερα όπου μετά από 3 μήνες, όπου γίνεται μια σοβαρή και συστηματική προσπάθεια να υπάρξει μια συνένεση έτσι ώστε να διαμορφωθεί το νέο τοπίο στην ψηφιακή εποχή με έναν τρόπο πραγματικά διαφανή, δημόσιο και οικονομικά σωστό. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια μπαίνει βέτο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 2,5 μήνες μετά, δικαίωμά τους, πολιτική κίνηση, και έρχεται σήμερα ο κύριος Βορύδης και άκουσα και τον κύριο Λοβέρδο και λένε αυτό που είπε και ο κύριος Λεβέντης την προηγούμενη εβδομάδα, την άποψή τους επί της ουσίας. Ποια είναι η άποψή τους? Επιτρέπει το ψηφιακό εύρος να είναι όσα κανάλια θέλουν? Δώστε λοιπόν άδειες και όποιος μπορεί θα σταθεί στην αγορά. Θέλω να σας πω ότι ουδέποτε το εύρος των συχνοτήτων, ακόμα και στην αναλογική φάση, ήταν ως επιχείρημα καμιά σοβαρής άποψης σε φάσεις ολόκληρες που έγινε έντονος δημόσιος διάλογος για το πόσες άδειες θα δοθούν. Διότι και τότε ήταν δυνατόν, όχι βεβαίως 27 όπως είναι τώρα και όχι άπειρες όπως νομίζουν οι συνάδελφοι για τα εθνικής εμβέλειας, και τότε ήταν δυνατόν να είναι 8, 9, 10, 11, 12 και γι' αυτό έγινε και πειρατεία τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι ύστερα επολόντου σε άλλους. Δηλαδή πήγαινε κάποιος, καταλάμβανε μία συχνότητα. Δεν ήταν λοιπόν ποτέ το ζήτημα του εύρους των συχνοτήτων.
διότι προφανώς υπάρχει εύρος συχνοτήτων, το οποίο μπορεί να καλύψει θεματικούς σταθμούς, περιφερειακούς σταθμούς, πλήθος τηλεοπτικών σταθμών. Εδώ μιλάμε για αυτούς που είναι εθνικής εμβέλειας, τους ειδησιογραφικούς, αυτούς που πρέπει να έχουν τουλάχιστον 400 εργαζόμενους με σωστές εργασιακές σχέσεις, όχι γαλέρα όπως είναι σε αρκετούς από αυτούς τώρα, για να μπορούν να ορθοποδήσουν. Ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα? Και να μην αναφερθούμε σε μία-μία χώρες της Ευρώπης του πόσους σταθμούς στο ψηφιακό φάσμα συντηρούν. 4, 5, 6. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αν δοθούν όπως ζητάει από ό,τι φαίνεται σύσσωμη αντιπολίτευση εκτός του ΚΚΕ και με την ιδιαίτερη οπτική της και η Χρυσή Αυγή, έτσι, κατά πώς φαίνεται αυτό που ζητάνε είναι να καθοδηγήσουμε με απόλυτη ευθύνη τη Βουλή, διότι και η διάσκεψη των Προέδρων Βουλή είναι και εκφράζει τη Βουλή, σε μια νέα διαχρονική πλέον και ατελείωτη διαπλοκή, το φάσμα, το καινούριο. Γιατί? Διότι αν παίρνεις άδεια δηλαδή για 8, για 9, για 11 σταθμούς τώρα, είναι φανερό ότι για να μπορείς να έχεις 400 εργαζομένους τα λοιπά, με τη διαφημιστική πίτα η οποία έχει μειωθεί σε κάτω από το μισό μέσα στην κρίση, είναι αδύνατον παρά να ζούνε αυτά τα κανάλια, να εξωθούνται για να ζήσουν από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί πέραν ενώ της πολιτικής διαπλοκής. Δεν θέτω σήμερα τέτοιο ζήτημα, δηλαδή από οικονομικούς πόρους έξω από αυτούς που είναι μέσα από την παραγωγική, ας πούμε, και την άλλη διαδικασία. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο τίθεται και σε αυτό πρέπει να απαντήσει η Βουλή. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του. Και με αυτή την έννοια θεωρώ πάρα πολύ σωστή την παρέμβαση που γίνεται από πλευράς της κυβέρνησης, που φέρνει αυτό το θέμα επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συζητηθεί εδώ πέρα μέσα. Ακούστε, δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, ίχνος αντισυνταγματικότητας. Υπήρχε μία διάθεση και μίλησα σε αυτό και στη διάθεση των Προέδρων. Μέσω της ανάληψης της ευθύνης από τη Βουλή για το θέμα του αριθμού των αδειών, να αποσυμπιεστούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λέω ευθύτατα και δημόσια, από ενδεχόμενες πιέσεις που ασκούνται από οικονομικά συμφέροντα. Έτσι ώστε τη Δευτέρα που έχουμε διάσκεψη των Προέδρων και εφόσον η Βουλή, κυρία Βούλτευση, προσέξτε, για σας το κάνουμε. Λοιπόν, έτσι ώστε όλα τα κόμματα, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, η ΑΝΕΛ, αποσυμπιεσμένη από οποιαδήποτε πίεση από οικονομικά συμφέροντα, εφόσον η Βουλή θα έχει πάρει την απόφαση, να μπορούν να προχωρήσουν, και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει διάθεση να προχωρήσει και η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλη, σε μια ουσιαστική συζήτηση για να καταλήξουμε στο ΕΣΟΥΡΟΥ που να αναλάβει από εκεί και πέρα την διαδικασία. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη βοήθεια προσπαθούμε να δώσουμε. Γιατί? Διότι υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα παρελθόν το οποίο είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία και που μερικοί θέλουν να το ξεχνάνε. Ήταν η βαθύτατη υπονόμευση που έγινε τότε, άλλη κυβέρνηση ήταν, δεν ήταν η αριστερά, ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή, από λομπίστες των κομμάτων και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που συνοθούνταν στις Βρυξέλλες, που συνοθούνταν στις Βρυξέλλες για να καταπέσει ο νόμος περί βασικού μετόχου. Και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό το θέμα. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι όλη αυτή η παράταξη και όλη η Βουλή. Θα αποσυμπιέσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Διότι έπιασα και έναν υπαινιγμό ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία πίεσης από την Κομισιόν ενδεχομένως κτλ. Άρα λοιπόν η χώρα μας, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, μπορεί να πρωταγωνιστήσει, να είναι πρώτη σε δημοκρατική ευαισθησία και σε δημοκρατική θεσμική θωράκιση του νέου τοπίου μέσα στην ψηφιακή εποχή, ακριβώς αξιοποιώντας τη δραματική, πέραν των 20 ετών,
περίοδο που περάσαμε και όλοι τα υπέστησαν με αυτό το άναρχο τοπίο των καναλιών και των συχνοτήτων. Δεσμεύομαι, ύστερα που θα γίνει και η συζήτηση, πάλι θα πάρω το λόγο, διότι δεν θέλω να κρυβόμαστε εδώ πέρα μέσα και το γνωρίζετε, ποτέ δεν κρύβομαι, να καταθέσω στα πρακτικά όλες ή μάλλον βασικές από τις συζητήσεις, όχι σε καμία ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ του συνασπισμού, της ημερίδας του ΣΕΒ για το θέμα αυτό, από τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών των Καναλιών, όπως και από άλλους, και από έγκριτους δημοσιογράφους, πολύ έγκριτους δημοσιογράφους, που γράφουν σε αυτό που λέμε συστημικά μέσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεσμεύομαι, για να ξέρετε ακριβώς, διότι θεωρώ και το λέω ευθύτατα, ότι είστε άσχετοι για το θέμα, είστε άσχετοι επί της ουσίας του θέματος, εντάξει, νομίζω ότι θα μπορέσετε να διαβάσετε τα πραγματικά επιχειρήματα που κάνουν βιώσιμο ή μη βιώσιμο και αναγκαστικά διαπλεκόμενο το νέο τοπίο. Αυτά έχουν κατατεθεί εδώ και χρόνια και προ-κρίσεως, δηλαδή όταν η διαφημιστική πίτα ήταν τόση, ενώ είναι τώρα τόση. Τι μας ζητάτε? Ξεκαθαρίστε το. Ευχαριστώ.